Νικόλα. Καλημέρα, κύριε. Τι κάνεις? Όλα εντάξει. Καλά, όμορφα. Έχεις ξυπνήσει η ώρα, είσαι ξύπνησα. Έχω ξυπνήσει. Έλα, πάμε να τα πούμε. Κάθε φορά που βλέπω τον Λεωνίδα χαίρομαι, η αλήθεια είναι. Θεωρώ ότι με συμπαθεί για κάποιο λόγο. Μπορεί να είμαι φαντασόπληκτος. Αλλά ναι, θεωρώ ότι έχουμε μια χημεία έτσι να μιλάμε, καταλαβαίνόμαστε πολύ καλά. Πώς ήταν αυτή η πρώτη εβδομάδα, Νίκο? Εντάξει, ήταν αρκετά δύσκολη. Mm-hmm. Γιατί μπήκαμε με τη μία στα βαθιά. Πήραμε τώρα 4 άτομα τα περισσότερα πάνω μας και έτσι έπρεπε, πιστεύω. Στην πορεία, μετά από τις 2-3 μέρες, συνεργαστήκαμε περισσότερο, λίγο λυθήκαν τα χέρια μας. Θεωρώ ότι ήταν ήδη αργά γιατί είχαμε πάρει αρκετή κούραση και είναι ένα μέρος από το οποίο χάσαμε τα αγωνίσματα. Mm-hmm. Η Σόνια, όσο έχει την ασυλία το πρώτο τετραήμερο, κάθεται. Τις 3 τελευταίες μέρες δουλεύει. Έπιασε Σόνια και πάρνει, θα μας τρελάνε εντελώς. Έχετε βρεθεί 3 άνθρωποι, πολύ δυναμικοί, και η ερώτηση είναι η εξής. Έχει να κάνει με το ποιος θα επιβάλλει τη γνώμη του? Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Δεν είναι ποιος θα επιβάλλει τη γνώμη του. Απλά πρέπει να καταλάβουν φέτος ότι η Φάρμα είναι διαφορετικό παιχνίδι, τουλάχιστον για μένα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι επειδή ίσως δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μερικά πράγματα, προσπαθούν με διάφορους τρόπους να επιβάλλουν άλλα πράγματα. Πριν έρθω, προετοιμάστηκα και ψυχολογικά και σωματικά, διότι είχα κάποια παραπάνω κιλά. Έχασα αρκετά κιλά μέσα σε 2 μήνες. Προσπάθησα να δουλέψω λίγο τον εαυτό μου, γιατί έχω όντως έντονο χαρακτήρα. Πιστεύω ότι κάτι έχω κάνει. Αν μείνω, πιστεύω να φανεί και στην πορεία. Εσύ θεωρείς ότι αυτή την πρώτη εβδομάδα βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση του πρώτου μονομάχου, γιατί επιλέχθηκες στρατηγικά, επιλέχθηκες αγωνιστικά ή επιλέχθηκες για κάποιο άλλο λόγο? Εγώ πιστεύω ότι είμαι ο μονομάχος επειδή έκανε έτσι η Σόνια. Mm-hmm. Επειδή της είπα ακριβώς ότι είναι με ένα ποτήρι και κάνει κύκλους και μας κοιτάει. Δεν της άρεσε μόνο. Ισχύει αυτό ή ήσουν λίγο αυστηρός? Ισχύει. Δεν έχουν τα κορίτσια την ίδια συμμετοχή, ότι έχει να κάνει με τις εργασίες, με. Όχι, δεν είναι ότι δεν έχουν την ίδια συμμετοχή. Έχουν την ίδια συμμετοχή μετά την τρίτη μέρα, mm-hmm. που βγήκα υποψήφιος και έπαιξα τη δεύτερη δοκιμασία. Όλα άρχισαν να αλλάζουν. Mm-hmm. Η συμπεριφορά της Λαρούς ήταν πιο κοντά μου, Νίκο. Η Σόνια ξαφνικά off camera είναι μια χαρά. Mm-hmm. On camera έχουμε λίγο πρόβλημα. Ναι, αλλάξαν τις συμπεριφορές. Γιατί θεωρείς ότι έχουμε 2 εαυτούς εδώ, έναν μπροστά στην κάμερα και έναν πίσω από την κάμερα? Ναι, βέβαια, το είδαμε και χθες. Και απλά δεν ξέρει και να το διαχειρίζεται καλά κιόλας και μερικές φορές μπορεί να τις φεύγουν και on camera. Mm-hmm. Όταν ανοίγει η κάμερα, αυτό ισχύει για όλη την τριάδα. Το Σάκη, δεν θέλω να γίνω κακός και δεν μου αρέσει να εκθέτω ανθρώπους ειλικρινά. Ανοίγει η κάμερα. Άσε ξέρω, όχι φίλε μου, δεν ξέρεις. Όλη μέρα ξέρουμε εμείς και ξαφνικά ξέρεις μπροστά στις κάμερες. Το έχω αφήσει. Λέω ναι. Δεν μου λέει κάτι, γιατί το έχει καταλάβει ότι δεν απαντάω. Οπότε πάει να τσιγκλίσει και τη γράφω κανονικά. Οπότε φαίνεται ότι είμαστε OK. Δεν είμαστε OK όμως και δεν θα είμαστε OK. Δεν μπορεί να υπάρξει χρυσή τομή. Ή μάλλον μπορεί. Εάν την επόμενη εβδομάδα είμαι εδώ, φύγει η Σόνια και την παρεπόμενη φύγει η Λαρού. Το τατουάζ με το μεγαλύτερο συμβολισμό. Αχ, οκ. Είναι αυτό εδώ. Α, είμαστε μέσα από το ισοφυλικό. Δεν έχω, μπορώ να σου το δείξω, άμα θέλετε. Δεν είναι. Είναι μια ζωγραφία της αδερφής μου. Έφυγε σε μικρή ηλικία. Το πήρα, το έκανε στο πόδι μου και έτσι άρχισα να ασχολούμαι με το τατουάζ. Ωραία, το αφήνω αυτό. Το αφήνω, Νικόλα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θέλω να της αφαιρώσω κάθε νίκη. Θέλω να κάνω απλά κάτι για αυτή. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω γιατί θέλω να γίνει πρώτο αυτό.